Θα σας παρακαλούσα αν θέλετε να περάσετε να καθίσετε. Ξεκινήσω από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μεχαλάκη, τους βουλευτές του Νομού Τρικάλων, τον κύριο Ταμήλο, τον κύριο Βλαχογιάννη και τον κύριο Σκρέκα, τον εκπρόσωπο του διοικητή της ΣΜΗ, της Σχολής Νομονίων Παξιωματικών Τρικάλων, τον Τεγματάρχη Αδριανίδη, τους δημάρχους Τρικαίων, κύριο Παστεργίου, Καλαμπάκας, τον κύριο Συνάνη, και πήγε στον κύριο Μαράβα. Να ευχαριστήσουμε τους περιφερειακούς συμβούλους, κύριο Τσίγκα, κύριο Κακόπουλο, κύριο Κολίτσα και κύριο Πουτίνα, τον πρόεδρο του νοσοκομείου Τρικάλων, τον κύριο Σουφλιά, τον πρόεδρο του μελητηρίου, τον κύριο Γιαγιάκο, τον πρόεδρο της Νόδου Τρικάλων, τον κύριο Μουζακιάρη, τον πρόεδρο της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Γιανακό, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή πρόσφατα, τον κύριο Λιούτα Αθανάσιο, καλά το είπα. Τον πρόεδρο της ΕΑΣ Τρικάλων, κύριο Λιούτα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γεωργίου. Τον κύριο Γεωργίου, τον Γιώργο, ναι. Πριν περάσουμε στην τελετή ορκομοσίας, να καλέσω τους συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου και τους τοπικούς συμβούλους, ξεκινώντας. Θα σας ανακοινώσω δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχος Μεριβάκης Αθανάσιος. Πρώτη Στεργίου Ελένη. Μπαγιώτης Μιχαήλ. Ζαφύρης Ευάγγελος. Παπαγεωργίου Ανδρέας. Θωμάς Κωνσταντίνος. Χαϊκιάς Δημήτριος. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, Τσακάρας Κωνσταντίνος, Νικολός Κουσμάς, Κουσμάς Κωνσταντίνος, Αγγέλης Βασίλειος, Αναγνώστου Ιωάννης, Πάσχος Κωνσταντίνος, Γεώργιος Κωνσταντίνου, Καραμάνος Ηλίας ο υποφαινόμενος, Ζόγκο Μαρία, Φιλιππίδης Χρήστος, Μητρούσιας Ιωάννης, Γεωργολόπουλος Ιωάννης, Αυγελής Βασίλειος, Χατζής Δημήτριος, Χαλβατζάς Κωνστακίμων, Μακρύς Γεώργιος, Οικονόμου Κωνσταντίνος, Λιάτσικα Βασιλική, Θωμόπουλος Απόστολος. Συνεχίζω με τις τοπικές κοινότητες, με τις δημοτικές κοινότητες. Ιχαλίας, Γκακαμάνου Φωτεινή, Σόφος Κωνσταντίνος, Ιωάννης, Παπαχρίστος Κωνσταντίνος. Δημοτική κοινότητα Φαρκαδόνας,
Χαλβατζά Θανασία. Γρηγορίου Παντελής. Οικονομούλας Βασίλειος. Παπαστεφάνου Ευαγγελία. Καλούσιος Βασίλειος. Τοπική κοινότητα νομής Καϊνανά Ευδοξία. Γερπεσιώτη Βάγια. Παπαλεξανδρής Ευάγγελος. Τοπική κοινότητα Πετρόπορου. Φορτωτήρας Κωνσταντίνος. Μπάρδας Νικόλαος. Εις τους αιώνας των αιώνων είναι ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας κατά πέξας αυτής το πνεύμα το δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της πύλης το βλάστημα της Θεσσαλίας φωστή, της θήκης το σένωμα και των θαυμάτων πηγή, ενδείχθης της όρμιε, πάσων δοκιμασία, εν Χριστώ υπομείνας, δόξη λαϊσμένο, συναγγέλης αγάλη, Άγιε. Ελέησον ημάς. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Και τον εθελάζει και αίρη μακρά. Και ήλαιος ήλαιος γυμνήνε δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ημών, ο δημιουργός και κτίσης του παντός, ο προνοητής και συντηρητής πάσης της φύσεως, το χάρ λόγος σου ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα σου, του στόματός σου πάσα η δύναμη σε αυτόν. Εσύ ανοίγεις την χείρα σου και μην πλάς πάσα της πάσαν ψυχήν ευδοκίας και δίδω στη σπάση πνοήν και ζωήν και πάντα ευλογητώσι και δοξασμένος εις τους αιώνες των αιώνων. Όθε, εν ευχαριστία πολύ, προσέ Κύριε, τον ποιητήν του παντός, εκφράζομαι τας ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνη, διότι δόξας να εκλεγούν οι δούλοι σούτι εις το αξίωμα του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβούλου και κατάπτυψαν την ευλογία σου από αυτούς και ενίσχυσαν αυτούς την προκειμένη τους διακονία για να ανταποκριθούν αξίως στα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν, να επιτύχουν τους στόχους τους πρεσβεί της Παναγίας σου Μητρός, του Οσίου Πατρός ημών Δανιή, του Εξωτείου Καταργωμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών, εκείν και άνοιξε και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει μα Θεός. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ο Θεός βοηθός, δίνω τη συγχαρητήρια. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Στον Κύριο Δήμαρχο, σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, σε όλους τους νεοεκλεγέντες, καθίστε. Ευχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού να επιτύχουν στο έργο τους. Χρειάζεται βέβαια κόπος πολλής και μόχθος περισσότερο, και πάνω απ' όλα υπομονή, αγάπη, αλληλοκατανόηση, ενδιαφέρον για τα κοινά πραγματικό, χωρίς υστεροβουλία, αλλά εν πλήρη πεποιθήση
ότι αυτό που γίνεται, γίνεται για το καλό του λαού. Διότι αυτός ο λαός είναι ο δέκτης όλων αυτών τα οποία εμείς του απευθύνουμε, οι διοικούντες. Να τους δώσει ο Θεός σοφία και σύνεση, υπομονή και αγάπη, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν πλήρως στα υψηλά τους καθήκοντα στη σημερινή τη δύσκολη εποχή. Να αγκαλιάσουν τον άνθρωπο, να ακούσουν τον πόνο του και τις δοκιμασίες του, να του βοηθήσουν όσο μπορούν, αν όχι τόσο σε είδη, αλλά περισσότερο σε έργα αγάπης και λόγια αγάπης. Να κάνουν ένα διάλογο μαζί του, να φρουκαστούν τις ανησυχίες του και τους πόθους του και τις επιθυμίες του, να φύγει ο άλλος ικανοποιημένος από αυτή την επικοινωνία. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, έχουμε όλοι τα απαραίτητα. Και εκείνοι οι οποίοι στερούνται, αναπληρώνονται από εκείνους που έχουν περισσότερο. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, το πλεόνασμα του ενός εις το υστέρημα του άλλου. Ανάγκη έχει ο κόσμος, σήμερα και οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από κατανόηση, από αγάπη, από στοργή. Να τους ακούσουμε τα δυο μας αυτιά, να τους δώσουμε μία συμβουλή, μία λύση, έστω και προσωρινή, αρκεί να φύγουν ικανοποιημένοι ότι δεν τους διώξαμε, δεν τους περιφρονήσαμε. Ο Θεός βοηθώ σε όλους σας. Να επιτύχετε πλήρως εύχομαι στο έργο σας, να ικανοποιηθούν όλοι οι στόχοι σας, να αφήσετε τα ίχνη της διαβάσεώς σας αυτήν την πενταετία και να σε θυμούνται οι γενναίες των ανθρώπων. Και οι παρόντες άνθρωποι και τα παρόντες πρόσωπα, αλλά και εκείνα τα οποία θα έρθουν και θα επιβληθούν. Δηλώνουμε ότι θα υπηρεσκιζόμαστε τα δικαιώματα του λαού. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι Δήμαρχοι, πρώην και νυν, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Έλεγαν μερικοί πως αυτή η μέρα δεν θα ερχόταν ποτέ. Η μέρα που θα επιλέγαμε την ελπίδα έναντι του φόβου, την ενότητα έναντι του δικασμού και της αλλαγής που έρχεται. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για μένα προσωπικά και όλους εμάς που μόλις προ λίγο λεπτών ορκιστήκαμε για να αλλάξουμε το Δήμο Φαρκαδόνας. Να δουλέψουμε σκληρά, να δώσουμε πνοή στα κοριά μας, ελπίδα στα παιδιά μας, χαμόγελα στους ανθρώπους που ζουν και μοχθούν εδώ. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται για λόγια. Ωστόσο σήμερα δεσμεύουμε ενώπιον σας ότι θα δουλέψω προσωπικά σκληρά για να κάνουμε πράξη το πρόγραμμά μας. Αυτό ζητάω και από τους συνεργάτες μου. Από σήμερα πολλή δουλειά. Όχι λόγια, όχι υποσχέσεις, όχι αλαζονία. Δεσμεύουμε απέναντί σας ότι η πόρτα του Δημάρχου θα είναι ανοιχτή για όλους. Το Δημαρχείο θα είναι καταφύγιο για κάθε δημότη της Φαρκαδόνας, για κάθε πολίτη. Εκεί θα πρέπει να αναζητά τα προβλήματα και τις λύσεις. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που θέτω. Αναδιοργάνωση του Δήμου σε όλα τα επίπεδα. Να κατακτήσουμε, να κάνουμε το Δήμο ευέλικτο και λειτουργικό. Θέλουμε ένα Δήμο αξιόπιστο. Ένα Δήμο που πάντα να φροντίζει το Δημότη. Όλα στη διαφάνεια. Όλα για τους Δημότες. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή καλούμαστε να αναλάβουμε το Δήμο Φαρκαδόνας. Όπως ξέρετε όλοι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς
Πιστεύουμε όλοι και δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι θα δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό. Και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες και οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων και οι συνδυασμοί που επιλεχθήκαν να εκπροσωπήσουν το Δήμο, τους καλούμε και αυτούς όλοι μαζί να δώσουμε ένα κοινό αγώνα για το καλό του τόπου. Ξεκινάμε από την αρχή. Ανοίγουμε μια νέα σελίδα για το Δήμο Φαρκαδόνας. Θα γράψουμε μια νέα ιστορία. Θα διεκδικήσουμε πραγματικά αυτά που μας αξίζουν μέσα από εθνικά, ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα δουλέψουμε και θα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε, είμαστε απόλυτα σίγουροι. Από εσάς τους δημότες, ζητάω την υπομονή σας, από την Εκκλησία την ευχή σας, σεβασμιότατε, και από τους λοιπούς συναδέλφους, δημάρχους, βουλευτάδες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειάρχες, θέλω μια καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ όλους για την τιμή που μας κάνατε. Εμείς θα είμαστε οι στρατιώτες. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μένα προσωπικά και για όλους τους συμβούλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αλεξάνδρα, με το Αλέξανδρα με μπερδέψατε.